στοιχεία που έχουμε εμείς από το επιμελητήριο, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Επίπεδο οποία... Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ναι, εκεί που είμαστε αρμόδιοι μπορώ να πω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω για το σύνολο. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι το 2017 σε σχέση με το 2018, γιατί ήδη πάμε προς το τέλος του 2018, στο 2018 έχουμε μία σαφή βελτίωση της εικόνας από τα προηγούμενα χρόνια και από το 2017. Δηλαδή? Θα σας πω, να σας πω τα τελικά νούμερα για να καταλάβουμε. Έτσι, από μία πρώτου του 2017 μέχρι 31 που έχω εδώ, 17 είχαμε ένα αρνητικό πρόσημο στο γενικό σύνολο, δηλαδή εγγραφής διαγραφής επιχειρήσεων, στο μείον 16. Ναι. Αυτό για το 17. Όσο αφορά όμως το 18, τα πράγματα έχουν αλλάξει πρόσημο και έχουμε για τις ίδιες, για τα ίδια χρονικά διαστήματα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από πρώτο μέχρι 31 του 18, έχουμε 338 επιχειρήσεις, δηλαδή δημιουργήθηκαν 926 επιχειρήσεις και έκλεισαν 588 με ένα θετικό πρόσημο 338. Mm-hmm. Τον αντίστοιχο χρόνο του 2017 είχαμε 754 επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν στο ΓΕΜΗ και 770 οι οποίες έκλεισαν, δηλαδή μεγαλύτερες αυτές που έκλεισαν. Mm-hmm. Άρα δηλαδή και εσάς, τα στοιχεία σας που είναι, αναφέρονται στο 2017 συμβαδίζουν με αυτά τα δικά μας εδώ. Mm-hmm. Αλλά αλλάζουν πολύ το 18 όμως. Μάλιστα. Θετικό φαίνεται να είναι το πρόσημο. Ναι. Τι είναι αυτό που κερδίζει πολύ περισσότερο το επιχειρήν αυτή την ώρα στο συν 338 να ανοίξουν επιχειρήσεις? Είναι τι είδους επιχειρήσεις? Είναι θετικά πρόσημα έχουμε στο εμπόριο. Έτσι είναι 78 επιπλέον επιχειρήσεις. Είναι στον τουρισμό. Κυρίως έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση που είναι 115 και στις υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο. Εκεί που έχουμε και εδώ που έχουμε μεταβολή του προσύμου στη μεταποίηση, που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε το μεγαλύτερο αρνητικό πρόσημο εδώ, φέτο παρουσιάζουμε και εδώ θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Με μία, βέβαια είναι μικρό το δείγμα, με μία, αν θέλετε, ένα αρνητικό πρόσημο μόνο, ότι έκλεισα τρεις εξαγωγικές επιχειρήσεις και αυτό είναι αρκετά σημαντικό νομίζω. Βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά προϊόντα, σαφέστατα, και με τις εξαγωγές τα λοιπά προϊόντα, ναι. Το 2018 έκλεισαν τρεις εταιρείες εξαγωγικές. Ναι, χωρίς να δημιουργηθεί καμία. Ναι. Αυτά είναι τα στοιχεία από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και αυτό είναι το πρόσημο στο επιχειρήν σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Λευχεράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.